Nissan Qashqai. Το νέο Nissan Qashqai, 1600, δίζελ κινητήρας, 130 ύπη και με αυτόματο κυβότιο Xtronic CVT. Από 24.690 ευρώ με όφελος απόσυρσης. Πώς επέλεξε να δημιουργήσει αυτό το νέο αυτόματο κυβότιο η Nissan? Το ονομάζει Xtronic και έχει προσπαθήσει να δώσει χαρακτηριστικά τέτοια που σε ένα αυτοκίνητο SUV αυτής της κατηγορίας δεν συναντούσαμε. Τι συνδυάζει η Nissan με την επιλογή του αυτόματο κυβωτίου Xtronic CVT διαρκώς μεταβαλλομένων σχέσεων? Το τερπνών μετά το ωφελί μου. Πολύ απλά, στις έντονες επιταχύνσεις οι αλλαγές γίνονται όπως στα συνηθισμένα αυτόματα κυβότια. Σε ήπια οδήγηση, οι αλλαγές αυτές γίνονται τόσο πολύ μαλακά που σχεδόν δεν το καταλαβαίνουμε καθόλου. Αυτό είναι και το βάσανο των κατασκευαστών των αυτοκίνητων SUV. Να φτιάξουν δηλαδή μια τέτοια ανάρτηση ή να ρυθμίσουν τη γεωμετρία της με τέτοιο τρόπο που να αποδίδει όσο γίνεται ομοιογενός τόσο σε εκτός δρόμου διαδρομές όσο και στην κανονική άσφαλτο που οδηγάμε κάθε μέρα. Αφενός με το ίδιο το αυτοκίνητο να έχει τα καρτήματα που θα πρέπει και στις δύο συνθήκες, αφετέρου μέσα στην καμπίνα των επιβατών να μην περνάει οποιαδήποτε όχληση. Η Nissan το αντιμετώπισε αυτό με μεγάλη σπουδή. Τοποθέτησε αμορτισέρ διπλού εμβόλου. Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο αντιλαμβάνεται πότε χρειάζεται άμεση απόσβεση, δείγμα ότι είμαστε σε κομματόδρομους ή off-road, και ένα άλλο κανάλι το οποίο καταλαβαίνει πότε είμαστε σε ένα αυτοκινητόδρομο. Αποτέλεσμα, μια ομοιογενής ποιότητα κίνησης σε οποιοδήποτε περιβάλλον οδηγάμε, είτε εκτός δρόμου είτε σε ένα αυτοκινητόδρομο. Τι σου έλεγα λοιπόν για τα αμορτισέρ διπλού εμβόλου και το πώς λειτουργούν? Είμαστε τώρα στο χωματόδρομο, είμαστε μια χαρά. Δες πώς θα κατέβουμε και θα βγούμε στην άσφαλτο και πάλι δεν θα έχεις καμία διαφορά σε ό,τι έχει σχέση με το επίπεδο ποιότητας. Έγινε πολύ απαλή. Αυτό το επιτυγχάνουν τα αμορτισέρ διπλού εμβόλου. Τα οποία τι κάνουν? Απαλή προσπαθούν, η έξοδο μας... αυτό προσπαθούν να πετύχουν. Όσο γίνεται την ομογενοποίηση της λειτουργίας τους, είτε σε ανώμαλο είτε σε ομαλό έδαφος. Με δεδομένο ότι η κατασκευή της νέας γενιάς άρχισε μέσα στο 2014, ένα Qashqai κατασκευάζεται κάθε 62 δευτερόλεπτα. Τους τελευταίους 21 μήνες έχουν περάσει από την παραγωγή πάνω 500.000 αυτοκίνητα. Είναι πρώτο σε πωλήσεις στην κατηγορία του στην Ελλάδα για το 2015. Πώς αλλάζουν, ρε παιδί μου, οι γενιές αυτοκινήτων και πώς μπαίνουν καινούργια πράγματα κάθε φορά και καινούργια πράγματα και καινούργια πράγματα. Είχαν λοιπόν στο μυαλό τους να κάνουν όσο γίνεται πιο οδηγοκεντρικό το σύστημα διεύθυνσης. Μείωσαν τη σχέση μετάδοσης της κρεμαγέρας κατά 5%. Διαβάζει καλύτερα το τιμόνι τι γίνεται στο δρόμο και το μεταφέρει στον οδηγό. Αποτέλεσμα, καλύτερη κατευθυντικότητα. Παιδί μου, τιμόνι με σύστημα υποβοήθησης. Τι σημαίνει αυτό για τον οδηγό? Μπαίνεις στο μενού και επιλέγεις τις εξής λειτουργίες. Είτε την κανονική λειτουργία, όπου το τιμόνι είναι πιο απαλό, πιο γλυκό για μέσα στην πόλη, να είσαι πιο ευέλικτος, να μετακινείσαι πιο εύκολα και πιο απλά, πιο γλυκά. Ναι. Και αν σε πιάσει η πιο σπορ διάθεσή σου, διαλέγεις τη σπορ επιλογή. Το τιμόνι αυτόματα βαραίνει, το καταλαβαίνεις. Γίνεται πιο στιβαρό. Και είναι για πιο υψηλές ταχύτητες, για ταξίδια, ας πούμε. Ναι. Ή για τις off-road διαδρομές σου. Που δεν το θες τόσο μαλακό το τιμόνι, το θες να το νιώθεις πιο στιβαρό. Βεβαίως. Το συγκεκριμένο Nissan Qashqai με αυτόματο κυβότιο απευθύνεται και σε αυτούς που αναζητούν άνετη και ξεκούραστη οδήγηση. Οι άνθρωποι της Nissan, προκειμένου να εξασφαλίσουν άνεση στους επιβάτες, κάνανε αναλύσεις, πήρανε στοιχεία από την Ιατρική Επιστήμη αλλά και από την NASA, χρησιμοποίησαν τεχνικές που αναλύουν την πίεση και την ροή του αίματος στο πίσω μέρος της πλάτης και έτσι κατασκεύασαν καθίσματα με ειδική ενίσχυση για να υπάρχει πιο σωστή στήριξη και μεγαλύτερη άνεση στις μετακινήσεις. Αλλά αυτό που παρατήρησα και ήθελα να σου πω είναι ότι έχει... Να το, γι' αυτό έχω λιώσει. Είχα ανάψει το θερμενόμενο κάδισμα και λέω θα εκραγώ, δεν μπορώ. Ο Ιησούς Χριστός, είχα λιώσει και δεν καταλάβαινα γιατί το σύνορα. Ήθελα να με 25 βαθμούς έβαλες και στο χάιο και δεν έχεις ανάψει. Παιδί μου, έχω λιώσει.